της Πλεύρη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας επίσης. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη. Καλησπέρα και στον κύριο Τάκη Διαμαντόπουλο, υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής στη Β' Αθήνας, στο νότιο τομέα. Παραθαλάσσια. Καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και σε. Το νότιο τομέα έχει πολλά. Ναι, έχει πολλά. Ρε παιδί, αλλά έχει και θάλασσα. Έχει το μαγαζί του εκεί πέρα, ο άνθρωπος είναι εργαζόμενος. Καλή επιτυχία και σε εσάς, κύριε Διαμαντόπουλε. Κυρία Σβίγκου, επειδή έχει ανοίξει συζήτηση και έχετε κάνει και εσείς δήλωση για την υπόθεση αυτή, τι σας λέει σε αυτή η ιστορία? Καταρχάς μου λέει πάρα πολλά η σιωπή του κύριου Μητσοτάκη. Η σιωπή του κύριου Μητσοτάκη. Ναι. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποια δήλωση του κύριου Μητσοτάκη. Είδαμε την αντίδραση των κύκλων Καραμαλή, αλλά δεν έχουμε δει κάποια απάντηση του κύριου Μητσοτάκη. Αν μου διαφεύγει κάτι, σας παρακαλώ, διορθώστε με. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει σαν να μην υπάρχει αυτή η επιστολή, η οποία έχει επιβεβαιωθεί, όπως είπε και ο κύριος Χατζηνικόλας, τη δηλωσία της Νέας Δημοκρατίας, την τεράστια υποκρισία της και το ότι έπαιξε με ένα εθνικό θέμα τέτοιας εμβέλειας για τη χώρα μας, ένα εθνικό ζήτημα, έπαιξε μικροπολιτικά και για την δική της, έτσι, για τα δικά της, με τις δικές της μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, η οποία επαναλαμβάνω επιβεβαιώθηκε, και έγκαομνες δεν υπήρχε, που ήταν με ένα βασικό στοιχείο της πάγιας εθνικής θέσης. Δεχόμασταν αλλιώς να υπάρχει, να ονομάζεται η χώρα αυτή για το εσωτερικό και αλλιώς να την ονομάζουν οι υπόλοιπες, να την αναγνωρίζουν οι υπόλοιπες χώρες διεθνώς. Καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό και για την γλώσσα και την εθνότητα, πώς τότε θα αναγνωριζόταν από τη στιγμή που δεχόμασταν να ονομάζονται Μακεδονία αυτή η χώρα. Αναγνωρίστηκε τώρα. Βόρεια Μακεδονία. Ναι, αλλά η γλώσσα και η εθνότητα δεν είναι βορειομακεδονική. Συνταγματικές αλλαγές. Είναι μακεδονικές. Η οποία όμως ανήκει σύμφωνα με την. Εντάξει, που ανήκει, λέω πώς αναγράφεται. Στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών γλωσσών. Αυτό είναι η συμφωνία. Τι δεν καταλαβαίνω. Επίσης, η επιστολή αυτή. Η επιστολή αυτή δεν επέβαλε, μάλλον δεν. Δεν γινόταν λόγος για συνταγματικές αλλαγές στη γειτονική χώρα. Η πάγια λοιπόν εθνική θέση, η οποία ήταν σύνθετη ονομασία Έγκα Όμνες με συνταγματικές αλλαγές στην γειτονική χώρα, δεν παραβιαζόταν από αυτή την επιστολή. Και μάλιστα υπήρχε και μια μυστική διπλωματία από τη στιγμή που για αυτή την επιστολή δεν ήταν ενήμερα και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Και τότε πώς φτάσαμε στο το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση μέχρι πρόσφατα ως εθνικό κεκτημένο. Προφανώς από την άρνηση των εθνικιστών στην γειτονική χώρα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα πάντως εξακολουθεί να αποκαλεί τεράστια έκπληξη για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν απαντά. Όχι. Για το που βρήκε η εφημερίδα. Η εφημερίδα έκανε μεγάλη επιτυχία και έκανε τη δουλειά της, όπως κάνουν όλοι οι συναδελφοί. Όμως έχει αξία η παρατήρηση του κυρίου Κώστα ως προς το εξής. Αυτή είναι μια επιστολή που έφυγε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Συνεπώς, επειδή η διπλωματική αλληλογραφία των γραφείων των Πρωθυπουργών είναι στη διάθεση των επόμενων Πρωθυπουργών, θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο σε όλη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της συνθήκης των Πεσπών η κυβέρνηση επικαλείται το εθνικό κεκτημένο του Βουκουρεστίου ως επιτυχία της κυβέρνησης Καραμαλή και μάλιστα τότε μιλούσαμε μια πολύ στενή σχέση των δύο πλευρών, ΣΥΡΙΖΑ και Καραμαλή. Βγήκε και ο αστικός μύθος περί καραμαλικής πτέρυγας στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν επικαλέστηκε αυτή την επιστολή για να απαντήσει στην Νέα Δημοκρατία και τις αιτιάσεις. Γιατί τώρα δηλαδή. Να σας πω κάτι. Καταρχάς και το 2008, όταν γινόταν η διαπραγμάτευση, επειδή σαν χώρος δεν γεννηθήκαμε χτες, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έχει ξεχάσει τι έλεγε χτες, εμείς θυμόμαστε τι λέγαμε, και τότε στηρίζαμε μια λύση σύνθετης ονομασίας και ποτέ, ούτε τότε το 8 που ήμασταν ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν παίξαμε μικροπολιτικά παιχνίδια σε βάρος της χώρας μας σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό τότε, ζήτημα. Τώρα γιατί το επικαλείστε? Δεν είναι μικροκομματικό παιχνίδι? Αυτό που επικαλούμαστε τώρα
είναι, μάλλον αυτό που αναδεικνύεται τώρα, και γι' αυτό σας λέω ότι περιμένουμε επίσημη απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία, είναι την δικλωσία και την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι τους προηγούμενους, πριν από κάποιους μήνες, η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε σε συλλαλητήρια, τα οποία έλεγαν ότι είναι προδοτική η συμφωνία των Πρεσπών, τα οποία έλεγαν ότι ξεπουλάται η ιστορία της Μακεδονίας. Τώρα τι έχουν να πούνε οι διάφοροι Μακεδονομάχοι, το Μακεδονομάχοι εντός εισαγωγικών, για αυτή απλή, την αποκάλυψη. Αυτό που λέει η επιστολή που δημοσίευσε το ντοκουμέντο, ναι, είναι ένα mail. Ένα από τα πολλά. Όχι, κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Θα τοποθετηθώ. Δεν έχω μιλήσει. Αφού καλέτε, κύριε Πλεύρη, πριν μιλήσω. Θα σα πω τον κύριο Κώστα πάντα. Τον κύριο Κώστα πείτε, όχι σε μένα. Μα ο κύριο Κώστα είπε αυτό το πράγμα. Δεν πρόλαβα να μιλήσω για να μου πείτε κάτι. Θα σα πω κάτι για το διπλωματικό ρεπορτάζ, το οποίο ο κύριο Πλεύρη το γνωρίζει, γιατί έχει γνώση του διπλωματικού ρεπορτάζ. Θα σα τα απαντήσω όλα μια χαρά. Η επιστολή μεταξύ των γραφείων των πρωθυπουργών στη διεθνή διπλωματία. Ενέχει, είναι επίσημη, είναι δέσμευση, είναι δεσμευτική. Όταν δηλαδή ένας πρωθυπουργός στέλνει μια επιστολή σε έναν άλλο πρωθυπουργό, για τη διεθνή διπλωματία είναι δεσμευτική. Είναι πιο δεσμευτική από την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας των Πρεσπών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εκτός από το έγγραφο το οποίο δημοσιεύσαμε την Κυριακή, θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχε και ένα τηλεγράφημα από τα Wikileaks το 2008 του κυρίου Σέπχαρτ, του τότε πρέσβη, Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα. Για τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Καραμαλή 4 μήνες πριν πάμε στο Βουκουρέστι. Όπου για μία ακόμα φορά ο κύριος Καραμαλής εκεί αποδέχεται και λέει το εξής χαρακτηριστικό: Μακεδονία, whatever. Να σας τα θυμίσω αυτά. Είναι επίσημο τηλεγράφημα από τα Wikileaks αυτό, το οποίο διέρευσε. Όταν μου δοθεί ο λόγος, θα σας απαντήσω όλα μια χαρά. Ορίστε, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Η συνθήκη των Πρεσπών είναι μια συνθήκη που δικαιολογούνταν η Ελλάδα να υπογράψει μόνο άμα είχε χάσει πόλεμο. Τόσο ενδοτική συμφωνία είναι. Και γιατί είναι ενδοτική συμφωνία? Διότι η πάγια γραμμή εθνική ήταν γεωγραφικός προσδιορισμός που θα ξεχωρίζει όλα τα ζητήματα. Άρα το Βόρεια Μακεδονία με υπηκότητα Μακεδόνας, γιατί αυτό υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπηκότητα μακεδονική, άρα οι κάτοικοι αυτού δεν του κράτους λέγονται Μακεδόνες. Είναι υπηκότητα, γι' αυτό λέω, είδατε, ηθαγένεια. Ηθαγένεια, δεν είπα εθνότητα. Άκουσα να πούμε στην ιστορία. Η ηθαγένεια υποχρεωτικά έχει και εθνότητα. Όχι. Ναι, θα σας πω, άμα δεν με αφήσετε να μιλήσω, όμως θα σας πω. Έχουμε, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έχουν την υπηκότητα, την ελληνική, την ηθαγένεια, και υπάρχουν και Έλληνες που έχουν και το έθνος, την εθνότητα. Ναι. Δεν παρατηρείται πουθενά στο πλανήτη να υπάρχει ηθαγένεια που να μην συνοδεύει και εθνότητα. Γιατί το λέτε αυτό? Πείτε μου μία. Πείτε μου, ένα, όχι μία. Ένας μετανάστης που έχει 20 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα παίρνει ηθαγένεια. Αυτός παίρνει ηθαγένεια. Αλλά υπάρχουν και Έλληνες που έχουν εθνότητα. Αυτό σας λέω. Βεβαίως, πείτε μου λοιπόν παγκοσμίας μία υπηκότητα, γερμανική, γαλλική, ισπανική, ιταλική. Nationality, ηθαγένεια. Άρα υποχρεωτικά υπηκότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δημιουργήθηκαν ως υπηκότητα, αυτή τη στιγμή έχουν και έθνος. Αμφισβητεί κανένας ότι υπάρχει και εθνότητα. Θα ολοκληρώσω. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά ολοκληρώσω. Όχι, μ' αρέσει. Μια χαρά μ' αρέσει. Γιατί δεν μ' αρέσει? Άρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα σύνθετης ονομασίας. Γιατί δεν υπάρχει θέμα σύνθετης ονομασίας? Διότι αν αύριο το πρωί κάνει μία καμπάνια τα Σκόπια και πούνε «Καλώς ήρθατε στη γη των Μακεδόνων, βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών», λέει κάτι αναλυθές? Όχι. Λέει την αλήθεια. Η συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν Μακεδόνες στην υπηκότητα, στην ηθαγένεια, και άρα κάποιος που θα πει «Καλώς ήρθατε στη γη των Μακεδόνων», λέει αλήθεια. Θα ήταν παραβίαση της συμφωνίας. Κυρία Σβίγου, δεν θα τα άκουσα. Αντιστοίχως, άμα εδώ πέρα, επειδή ακριβώς είμαι νομικός, μπορώ να μιλάω για την επιστήμη μου. Μιλήστε και εσείς για τη δική σας επιστήμη, όποια και να είναι. Λέτε ψέματα. Δεν ξέρω αυτή την επιστήμη σας, μιλήστε για την επιστήμη σας. Λοιπόν, Βόρεια Μακεδονία, αν αυτή τη στιγμή, εγώ σας λέω, Μακεδόνων, γη των Μακεδόνων, αν αυτή τη στιγμή είχατε έναν βουλευτή εδώ πέρα από τα Σκόπια, θα υποχρεούμασταν όλοι να πούμε «Καλωσορίζουμε τον Μακεδόνα βουλευτή». Δεν ήταν αυτό το θέμα. Νόμιμα Σεντόνια, κύριε Πλεύρη. Το θέμα μας ήταν ο κ. Δεν θα έρθω. Δεν παραδέχτηκε τίποτα. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, δεύτερο, στη γλώσσα. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, όταν δίνεις
η ηθαγένεια και γλώσσα, έχεις δώσει και ταυτότητα. Άλλο είναι το θέμα μας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταυτότητα. Άμα δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω, και και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε. Σας είπε η κυρία Σβίγκου ότι υπάρχει σιωπή αυτή. Κύριε Παυλόπουλε, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι η μεγαλύτερη αντίδραση στην υπηκότητα την μακεδονική από πού ήρθε? Από τους Αλβανούς που ήταν στα Σκόπια. Το θυμόσαστε? Γιατί αντιδρούν? Γιατί θεωρούν ότι πλήττεται η δική τους ταυτότητα που δεν είναι μακεδονική και είναι αλβανική? Πάμε στην επιστολή. Η επιστολή, λοιπόν, οι πιο έφερμοι υποστηρικτές της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας ήταν τα δύο αλβανικά κόμματα. Αφού τους διασφαλίστηκε ότι η ταυτότητά τους μπορεί να μην είναι αλβανική και δεν είναι μακεδονική. Σε κάθε περίπτωση, εμάς μας ενδιαφέρει αν διασφαλίζονται τα δικά μας εθνικά. Δεν διασφαλίζονται, είναι ενδοτικότατη συμφωνία. Την οποία την υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί εσείς ειδικά κυρία Σβίγκου, με τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνατε στα Σκόπια και αναγνωρίζατε το δικαίωμα προσδιορισμού των Σκοπιανών ως Μακεδόνες. Το θυμόσαστε? Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις τσάμπα μαγκές να τα λέτε στην παρέα σας εκεί πέρα που είστε με τον κύριο Καρανίκα. Εδώ πέρα θα μιλάτε με επιχείρημα. Πάμε για την επιστολή Καραμαλή. Μπορώ να μιλήσω για την επιστολή Καραμαλή? Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος να πει για την επιστολή Καραμαλή? Το καταλαβαίνετε? Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος είναι ένας συνομιλητής. Η επιστολή Καραμαλή λοιπόν αναφέρεται στην πάγια θέση για σύνθετη ονομασία. Πουθενά στην επιστολή δεν αναφέρεται ούτε εθνότητα, ούτε γλώσσα. Και το σημαντικότερο, επειδή έχουμε μια διαδρομή. Άρα την υπερασπίζεστε? Θα με αφήσετε να μιλήσω ή όχι? Ωραία. Μην με ρωτάτε. Διάλογο θα κάνουμε όταν μιλάτε εσείς. Όταν είναι η σειρά σας, τότε θα κάνω και εγώ διάλογο πάνω σας. Με συγχωρείτε. Μην είστε προσεκτικός πάντως. Που περιγράφει την πρόταση του κυρίου Νίμιτς. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε τώρα. Να ολοκληρώσω, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί είναι πολύ κατώτερη. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κατανόηση της αγγλικής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Κύριε Παυλόπουλε, αναφέρετε βάση συζήτησης. Η βάση της συζήτησης, ναι, γιατί, κύριε Γατζηνικόλα, θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι πριν το Βουκουρέστι βγήκε ο Καραμαλής και είπε την πάγια ελληνική θέση και την είπε πριν πάει στους εταίρους, που ήταν σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Πότε το έκανε αυτό? Πριν το Βουκουρέστι ακριβώς. Το έκανε ή δεν το έκανε? Άρα, πάμε λοιπόν. Μπαίνουμε λοιπόν στο Βουκουρέστι. Άρα τι έχει έκανε πριν ο Καραμαλής? Άλλαξε θέση πριν το Μα Βουκουρέστι. Δεν το άκουσαν. Του βγήκε κανείς. Κύριε Παυλόπουλε, να ολοκληρώσω. Άρα, πριν το Βουκουρέστι που είναι το κρίσιμο, βγαίνει ο Καραμαλής και λέει σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Κάνει ένα σκεπτικό γιατί δεν πέρασε ο κ. Χατζηνικόλας. Η ουσία. Με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αυτό δεν περνάει. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας 10 χρόνια μετά, χωρίς να έχει καμία διεθνή πίεση η χώρα, απολύτως. Τότε στον Καραμαλή, κυρία Σβίγκου, είχε πέσει. Μα η επιστολή Καραμαλή είναι η πάγια ελληνική θέση. Ποια είναι η πάγια? Λοιπόν, είχε πέσει. Λέει βάση συζήτηση, κυρία Σβίγκου. Διαβάστε αγγλικά. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει γενικά. Να σα το κάνω. Να ολοκληρώσω. Να το μεταφράσω εγώ. Όχι, κύριε Χατζηνικόλα, θα με αφήσετε να μιλήσω. Σας άφησα. Άμα δεν θέλω, όχι, δεν θα σας σχολιάσω αν δεν μιλήσω. Θα μιλήσω πρώτα και μετά θα σχολιάσω. Φτάνουμε λοιπόν στο Βουκουρέστι, δεν περνάει. Και 10 χρόνια μετά έρχεται αυτή η άθλια κυβέρνηση που έδωσε γλώσσα, έδωσε εθνότητα. Και τα έδωσε όλα αυτά χωρίς να πάρει τίποτα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα τη σεβαστεί? Γιατί, κυρία Σβίγκου, στο διεθνές δίκαιο ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει. Ο κύριος Μητσοτάκης, ακούστε. Όταν πηγαίνατε στα συλλαλητήρια. Γιατί, κυρία Σβίγκου, κύριε Παυλόπουλε, πριν ψηφιστεί η συμφωνία. Τώρα, κυρία Σβίγκου, εσείς κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ. Πριν ψηφιστεί η συμφωνία. Δεν υπάρχει δρόμο ακύρωση. Πριν ψηφιστεί η συμφωνία. Ακούστε. Πώς το πετάτε έτσι τώρα? Ακούστε, αυτό απαντώ και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Πριν ψηφιστεί η συμφωνία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης το αυτονόητο. Ότι οι διεθνείς συνθήκες, οι οποίες κυρώνονται και με νόμο, για να καταγγελθούν, δεν καταγγέλλονται μονομερώς. Απόδειξη, η συνθήκη της Λοζάνης
Κατηγορεί ο κύριος Ερντογάν ότι είναι κακή συνθήκη, δεν τολμά να την ακυρώσει. Γιατί, γιατί να τα ακούσει, κυρία Σβίγκου. Γιατί ανακυρωθεί. Γιατί ανακυρωθεί. Η επιστολή αυτή βεβαιώνει. Κύριε Πλεύρη μου, η επιστολή αυτή βεβαιώνει. Κύριε Παυλόπουλε, όχι, ακούστε πέρα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ τη σύνθετη ονομασία. Και σύνθετη ονομασία συνεπάγεται ο όρο Μακεδονία μέσα στο σχήμα τη ονομασία. Κύριε Παυλόπουλε, η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ποτέ ότι ήταν κατά τη σύνθετη ονομασία. Η Νέα Δημοκρατία όμως είπε ότι αυτή πρέπει να είναι συνολική. Ακούστε, περιμένετε. Αν δεν θέλετε να μ' ακούσετε. Πώς δεν θέλω, αλλά. Η κυρία Σβίγκου είπε, μισό λεπτό. Θα απαντώνται όλα. Θα απαντώνται όλα. Λέει, να καταγγελθεί. Λέει η κυρία Σβίγκου κάτι που δεν θέλει. Ο Τσίπρας το υπέγραψε. Αλήθεια είναι. Αλλά και εσείς είπε τη σύμφωση. Γιατί, ακούστε, κυρία Σβίγκου. Δεν είστε πολύ περήφανοι. Γιατί δεν μπορεί να καταγγελθεί. Γιατί και να καταγγελθεί παράγει τις ένομες συνέπειες εναντίον όλων. Άρα, δεσμεύσατε τη χώρα, ο κύριος Τσίπρας, με μια συμφωνία που ξεπούλησε τον όρο Μακεδονία. Που ξεπούλησε τον όρο Μακεδονία. Που ξεπούλησε τον όρο Μακεδονία. Ξεπούλησατε τον όρο Μακεδονία. Ξεπούλησατε τον όρο. Ξεπούλησατε γλώσσα, ξεπούλησατε εθνότητα. Η επιστολή αυτή έχει συνέχεια το Βουκουρέστι. Σας πονάει το Βουκουρέστι γιατί κόντρα στους Αμερικάνους ο Καραμαλής έβαλε βέτο. Αυτό σας ενοχλεί. Και εσείς πήγατε και τα δώσατε όλα για να πάρετε τις συντάξεις. Ξεπουλήσατε τη Μακεδονία για να πάρετε ένα έτος συντάξεις. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Ένα επιπλέον ενδοτική στάση. Ο κύριος Διαμαντόπουλος που σας ακούει υπομονετικά. Παρακαλώ. Επιπλέον ενδοτική στάση. Παρακαλώ να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς μπορείτε να με ρωτήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα σας διαβάσω όπως είναι. Σας διαβάζω και στα αγγλικά. Θέλετε. Πάμε τώρα να σας το κάνω μια μεταφρασούλα για να το καταλάβετε. Όπως το λέει επιλέξει μότα μου ο πρώην Πρωθυπουργός. Η πρόταση Νίμιτς παρέχει και στις δύο πλευρές ένα μοναδικό παράθυρο. Unique window, λέει ο αυθεντικό. Ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο θα συνεισφέρει στην περαιτέρω σταθεροποίηση της περιοχής. Είναι επομένως ζωτική σημασία σε αυτό το στάδιο και οι δύο πλευρές να στηρίξουν το σχέδιο πρότασης του ΟΗΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό, το, κύριε Πλεύρη? Συνεχίστε το, Όχι, συνεχίστε το. Γιατί δεν συνεχίζετε και τα άλλα που λέει? Τι είναι? Τα άλλα δεν σας αρέσουν που λέει? Όλοι λέει κι άλλα. Διαβάστε τα εσείς. Όχι, συνεχίστε. Εγώ τα έχω διαβάσει όλα. Κάντε εσείς τη μετά. Λέει κι άλλα. Ακούστε με, τώρα αυτή τη στιγμή, λέει κι άλλα. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πει και να δει ότι ο Πρωθυπουργός τότε Καραμαλής βάζει να μπουν οι τηλεθεατές μας, βάζει την κουβέντα ως βάση συζήτησης. Μοναδικό παράδειγμα λέει κύριε Πλεύρη. Η οποία συζήτηση, ολοκληρώθηκε. Αυτό που λέει είναι ότι εύχομαι είπα να στηρίξουν ενεργά την πρόταση του ΟΗΕ. Αυτή την έκκληση, η οποία αυτή την έχει σαφευθύνει να σας πω κάτι ευθέως. Τότε ο κύριος Καραμαλής ορθά έπραξε. Τώρα πρέπει να μιλήσω ή όχι. Με ρωτήσατε να απαντήσω ή όχι. Με ρωτήσατε για να απαντήσετε. Εγώ λοιπόν λέω, προκαλώ τον οποιοδήποτε να μπει και να διαβάσει. Η βάση λοιπόν αυτής της συζήτησης πότε έκλεισε, κύριε Παυλόπουλε? Στο Βουκουρέστι. Τι έγινε στο Βουκουρέστι? Με απειλή βέτο. Ωραία. Πάρτε δεν το λοιπόν του σχέση, ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δώσατε τα πάντα. Καμία σχέση δεν έχει. Πάντως, αυτή τη συμφωνία λύσης είναι ιστορία έχει γράψει. Ένα λεπτό. Και το ΒΜΡΟ έφυγαν 7 βουλευτές για να στηρίξουν τις πρέσπες. Παρέδωσε στη χώρα ένα αποτέλεσμα. Παραδώσαμε ένα αποτέλεσμα. Εγώ θα γίνω κακός με τον κύριο Πλεύρη. Πολύ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έπρατε σωστά. Εσείς με τον κύριο Άδωνη είσαστε στα μπαλκόνια και λέγατε προδότες στον κύριο Καραμαλή και την κυρία Πακογιάννη. Προδότης δεν έχει υποθεί ποτέ. Αφήστε τώρα, κύριε Πλεύρη. Έχουμε μνήμη, θυμόμαστε. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ είμαι κατά και τη σύνθετη ονομασία. Αν θέλετε προσωπική μου λέγατε προδότες στον κύριο Καραμαλή και την κυρία Πακογιάννη. Κύριε Χατζηγκόλα, αν θέλετε την προσωπική μου. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Δεν το έχω κρύψει. Η προσωπική μου άποψη είναι κατά και τη σύνθεση ονομασία. Όμως τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, την οποία αποδέχομαι αφανικό ακόμα, ήταν σύνθετη ονομασία με ξεκάθαρους τους όρους
Γι' αυτό ήταν και το Γιώργο Παπαδόπουλο. Η πρόταση Νίμιτς, πείτε μου, πού έλεγε Μακεδόνιες και πού έλεγε Μακεδόνικη γλώσσα. Δείξτε μου. Δεν έλεγε. Μισό λεπτό, δεν σου δείξω. Δεν έλεγε. Η πρόταση είναι το δώρο του Τσίπρα στου Σκοπιανού. Η πρόταση Νίμιτς έλεγε. Πού είναι η Ρεπούμπλικα Μακεδονία, Παύλα Σκόπια, για εξωτερική χρήση για τον ΟΗΕ. Ακούστε με λίγο. Όχι. Ακούστε με, διαβάστε το άμα δεν το ξέρετε. Όχι. Και για εσωτερική χρήση είναι έλεγε μόνο Μακεδονία. Και σας ρωτώ κάτι. Όταν ένα κράτος στο εσωτερικό ονομάζεται Μακεδονία, τι είναι η γλώσσα του τίτλου Νασιονάλη Τίτλου? Βάλαμε το έργα όμνες, βάλαμε. Βάλαμε το έργα όμνες. Δεν υπήρχε στην πρόταση Νίμιτς έργα όμνες. Αυτό έβαλε ο Καραμαλής. Λέει πουθενά στην επιστολή του κ. Καραμαλής ότι αποδέχομαι την εσωτερική χρήση το όνομα της Μακεδονία. Την πρόταση Νίμιτς. Αυτό ως βάση συζήτηση. Όχι. Ναι. Ως εξαιρετικό παράθυρο ευκαιρία. Ναι, για να συζητήσουμε και φτάσαμε στο κάνει και καλή πριν το Βουκουρέστι, κύριε Χατζη Νικόλα, είπε το έργα όμνες ο Καραμαλής πριν το Βουκουρέστι ή δεν το είπε? Μα το έργα όμνες δεν το είπε. Πριν το είπε, το είπε ή δεν το είπε? Πριν το Βουκουρέστι. Για πότε λέτε? Πριν το Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι δεν είπε κανένα. Πριν το Βουκουρέστι είπε. Είπε ότι δεν θα δεχτεί την ένταξη. Η ελληνική θέση που παρουσίασε με σχόλια. Πριν το Βουκουρέστι παρουσίασε τη θέση. Είπε το έργα όμνες ναι ή όχι? Το είπε. Άρα τι μου λέτε? Ο κύριος, άρα έργα όμνες και σύνθετο ονομασία παρακαλώ. Δεν σημαίνει απόρριψη του παρακαλώ. Παρακαλώ. Τα κερτάπ τα ξεπουλήσατε. Και ελάτε. Να μιλήσω κύριε Παυλόπουλε. Εσείς το ίδιο θα λέγατε και για τον κύριο Καραμαλή. Ποτέ δεν το είπατε. Υπομονετικά, ελάτε. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ στην κυρία Σβίγκου και στον κύριο Πλεύρη καλή επιτυχία σε εκλογές. Και καλά ξεπερδέματα. Καλή επιτυχία, πραγματικά καλή επιτυχία γιατί είναι συνυποψήφοι. Πρώτον, θέλω να τονίσω για τη συμφωνία αυτή ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε μια πολύ κακή συμφωνία για την πατρίδα μας και πολύ δεσμευτική. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, θέλω να θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο, κύριε Παυλόπουλε, ότι η δική μας τάση υπαγορεύτηκε από αίσθημα ευθύνης και γνήσιο πατριωτισμό. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν την εθνική γραμμή που ποτέ δεν περιλάμβανε εδαφικές αξιώσεις και οτιδήποτε άλλο. Να το τονίσω αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε όποια όπλα είχαμε με αυτή τη συμφωνία, ακύρωσε όποια όπλα είχαμε από την ενδιάμεση συμφωνία που είχε εξασφαλίσει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε. Είναι μια πολύ κακή συμφωνία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήρθε σε καμία συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς ζητήσαμε συνεννόηση για αυτό το μεγάλο ζήτημα που παιδεύει την πατρίδα μας. Ήσασταν αδιάλακτοι, προχωρήσατε μόνοι σας, δεν ακούσατε τις εισηγήσεις, τις δικές μας εισηγήσεις και αυτές τις προτάσεις που σας κάναμε. Πήρατε στην πλάτη σας μια τόσο κακή συμφωνία για την πατρίδα μας και να θυμάστε, κυρία Σβίγκου, ότι αυτή η συμφωνία, η κακή συμφωνία, η δεσμευτική συμφωνία αυτή θα σας ακολουθεί για πάντα. Εγώ ο ελληνικός λαός, πολύ που αναπαρέχετε αυτούς επιτρέπετε, τα επιχειρήματα του κύριου Πλεύρη. Μπορείτε να μου επιτρέψετε να συνεχίσω? Εγώ λέω τις απόψεις μου. Τώρα τι λέτε εσείς δεν μπορώ να σας καταλάβω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η κακή συμφωνία θα σας ακολουθεί για πάντα. Και κάποτε θα απολογηθείτε για αυτή. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει όλους. Τι αποφάσεις πήραμε, τι υπογράψαμε και πόσο επιζήμιες είναι οι υπογραφές μας για την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς θεωρείτε την διάβαση συμφωνία του 95 υποφελή για τα εθνικά σύνορα? Όσο αναφορά, είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ενώ το κόμμα σας. Είμαι ξεκάθαρος ότι αυτή η συμφωνία, η ενδιάμεση που είχε εξασφαλίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ακυρώθηκε στην πράξη από αυτή τη συμφωνία που έφερε την κακή συμφωνία. Την κακή συμφωνία. Όταν λέτε συμφωνία, θέλω να κάνω. Τι είχε εξασφαλίσει η διάβαση συμφωνία? Γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ναι, ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δεν δίναμε εδαφικές. Δεν δίναμε το δικαίωμα. Δεν το κράτος αυτό. Προσωρινή ονομασία, μέχρι να βρεθεί μια λύση. Και δεν μπορούσε να βρει τον Νάτο σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σα θυμίσω. Να σα πω λίγο, γιατί μου κάνετε κάποιο ερώτημα και απαντάτε μόνο σα. Αφήστε με να μισό λεπτό. Θέλω να σα θυμίσω ότι η καταδίκη τη χώρα μα στη Χάγη έγινε με βάση την ενδιάμεση συμφωνία. Αν δεν υπήρχε ενδιάμεση συμφωνία, δεν είχαμε καταδικαστεί στη Χάγη. Η ενδιάμεση συμφωνία, κύριε Χατζηνικόλα, αγαπητέ, δεν επέτρεπε να έχουν αξιώσει στο μέλλον ή οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι γείτονε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Η χώρα αυτή να μπει σε όλα τα διεθνή φόρα. Όχι, με την προσωρινή της ονομασία. Κύριε, άλλο και όταν ο Καραμαλής απείλησε με βέτο, μας πήγα στη Χάγη και χάσαμε το δικαστήριο της Χάγης.
Αυτά για τα ωραία της εξωτερικής μας πολιτικής. Τα οποία εσείς θεωρείτε ότι ήταν πολύ ωραία. Άρα, αλλά δεν ήταν και τόσο ωραία. Δεν ήταν και τόσο ωραία. Κάνετε για το ότι πάνω από 140 χώρες την είχαν ανανομή. Κυρία Σβέγγου, να σας δώσω μια απάντηση. Τι δεν πρέπει να κάνετε. Να σας κάνω, κυρία Σβέγγου. Διπλωματικά τι πράγματα δεν αναγνώριζαν. Όταν αναγνωρίζαν οι χώρες αυτές, οι πιο σημαντικές χώρες, τι κάνατε. Αφήστε το να σας ρωτήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, θέλω να απαντήσω στην κυρία Σβέγγου για αυτό που είπε, το συγκεκριμένο πράγμα ότι 140 χώρες είχαν αναγνωρίσει αυτό το κράτος. Μα αυτό το κράτος, αγαπητή κυρία Σβίγκου, αυτό το κράτος, κυρία Σβίγκου, ήθελε η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό αυτό κράτος να αναγνωρίσει αυτό με αυτό το όνομα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Δεν τους ενδιέφερε. Αλήθεια, εκεί είναι μόνο όλο το παιχνίδι. Δεν βλέπαμε τι γινόταν διεθνώς. Μας άρεσε να πηγαίνουν στη ΣΥΠΑ και να τους ονομάζουν Μακεδόνες. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Κυρία Σβίγκου, να σας απαντήσω. Αντί να κάνετε αυτοκριτική, λέει τώρα και ωραία κατάσταση. Δεν με αφήνετε να σας απαντήσω. Το αυτονόητο λοιπόν είναι, κυρία Σβίγκου, ότι το τετελεσμένο δημιουργείται όταν η Ελλάδα αναγνωρίζει το όνομα της γείτονος χώρας. Αυτό χώρες, είναι. Δηλαδή σχεδόν όλες οι χώρες του ΟΗΕ αναγνωρίζαν αυτή τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία. Κοίτατε και εσείς. Δεν κάνατε τίποτα τόσα χρόνια. Σβίγκου, δεν μπορείτε να έρθετε να μας κατηγορήσετε τόσα χρόνια μετά επειδή τηρήσαμε την εθνική γραμμή και πετύχαμε μια ίδια σύμφωνα με αυτά που κι εσείς οι ίδιοι είχατε υποστηρίξει. Κυρία Σβίγκου, να σας πω κάτι. Εάν λοιπόν, όπως ισχυρίζεστε, 140 πάντως Μακεδόνες τους ονομάζουν και τώρα. Το τετελεσμένο, το τετελεσμένο δημιουργείται, το τετελεσμένο, κύριε Παυλόπουλε, δημιουργείται όταν η ίδια η χώρα αναγνωρίσει το αντίπαλο κράτος με αυτήν την ονομασία. Και θέλω να πω στην κυρία Σβίγκου για να κλείσω την τοποθέτησή μου. Αγαπητή κυρία Σβίγκου, κάναν πολύ μεγάλο αγώνα η γείτονα χώρα για να πάρει αυτό το όνομα. Δεν τους ενδιέφερε τα 140 κράτη που τους αναγνώρισαν. Η Ελλάδα τους ενδιέφερε. Είναι, άλλαξε την ονομασία της από Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι κέρδος για τη χώρα μας. Και αναγνωρίζανε μάλιστα και αναγνωρίζεται αυτό στη συμφωνία. Δεν έχω καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με την αρχαία δική μας Μακεδονία. Τον αρχαίο μακεδονικό έχει. Και με συγκεκριμένες αλλαγές. Με τον αρχαίο μακεδονικό λέει πουθενά δεν έχω σχέση με τον αρχαίο μακεδονικό. Λένε δεν έχουμε τον αρχαίο ελληνικό. Με τον αρχαίο μακεδονικό λένε πουθενά. Και κυρία Σβίγκο, επειδή λέτε τις 140 χώρες, θα σας πω κάτι. Τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, ποιος τα έχει αναγνωρίσει? Κανείς. Φαντάζεστε η Τουρκία ότι θα ερχόταν και θα έλεγε, επειδή δεν αναγνωρίζει κανείς αυτό το κράτος, το ψευδοκράτος. Μα είναι παραλληλισμοί για να δείξω. Κύριε Χατζηνικόλα, απευθύνομαι σε εσάς ότι η Τουρκία δεν σκέφτηκε ποτέ, επειδή κανένας δεν έχει αναγνωρίσει. Σταματάω κι εγώ. Ατυχές θα πω. Αλλά δείχνει πώς λειτουργεί μια εθνική στρατηγική των Τούρκων και πώς έρχεται και δίνει αυτό που πολύ σωστά υπόθηκε. Οι Σκοπιανοί τους ενδιαφέρει που τους αναγνώρισε η Ουζουμπούρου, η Βενεζουέλα, η ΗΠΑ και ο Καναδάς, ή θέλανε οι Έλληνες να τους λένε Μακεδόνες. Ποιος είχε το δικαίωμα? Το τμήμα της Κύπρου είναι κατεχόμενο. Μην κάνετε τέτοιες παραλληλισμούς. Ναι, αλλά σας λέω ότι η Τουρκία. Δεν είναι καλό και για τα κατεχόμενο τμήμα. Στο κατεχόμενο τμήμα. Δεν τολμά, ενώ όλη η κοινότητα είναι μαζί μας. Δεν υποχωρεί. Στρατιωτική κατάσταση. Υποχωρεί η Τουρκία. Υποχωρεί η Τουρκία. Παρακαλώ. Υποχωρεί ότι επειδή δεν αναγνωρίζει κανείς. Εμείς γιατί υποχωρήσαμε? Κύριε Πλεύρη, με ακούτε? Θα το πληρώσω, κύριε Διαμαντόπουλε, για να πάμε σε διάλειμμα. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, σε τόσο μεγάλα εθνικά ζητήματα να υπάρχει μια εθνική ομοψυχία και όλα τα κόμματα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Αυτό δεν το είδαμε. Απορρίψαν πολλές φορές τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής. Απορρίψανε πάρα πολλές φορές τον γνήσιο. Απορρίψανε πάρα πολλές φορές ένα γνήσιο οικοδομητικό διάλογο. Προχωρήσαν μόνοι τους. Ήταν στο σχέδιό τους στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν μόνοι τους και να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο. Θα κριθείτε στο μέλλον, όπως σας είπα και πιο πριν, κυρία Σβίγκου, και η ιστορία θα δείξει και θα κρίνει και πολύ αυστηρά. Εμείς έχουμε την συνείδησή μας ήσυχη. Τώρα, το τι μου λέτε εσείς για ουρές και για οτιδήποτε λέτε, δεν τα αναγνωρίζω, κυρία μου. Δεν τα αναγνωρίζω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτά τα λόγια που λέτε. Παρακαλώ και επιστρέφω. Regain Foam. Η μόνη θεραπεία σε μορφή αφρού με μινοξιδίλη που σταματάει την τριχόπτωση και αναπτύσσει νέες τρίχες με ορατά αποτελέσματα σε μόλις 12 εβδομάδες. Και αν χρησιμοποιείτε διάλειμμα Regain, βρείτε το τώρα σε νέες μειωμένες τιμές. Ρωτήστε το δερματολόγο ή το φαρμακοποιό σας. Προήμια πολέμου. Το νέο βιβλίο του Κώστα Μαρδά. Ένα θρίλερ ιστορίας για τις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Από τα Σεπτεμβριανά του 1955 έως το σημερινό θαλάσσιο Αττίλα. Τα λάθη, τα πάθη και ο κίνδυνος μνημονίου στο Αιγαίο. Ένα έργο που δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Προήμια πολέμου. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ιωάννης Σιδέρης. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100. Έχετε παρατηρήσει τα μαλλιά σας να γκριζάρουν και να ασπρίζουν? Έχουν χάσει το φυσικό τους χρώμα? Η εικόνα αυτή της ομορφιάς και της νιώτης που είχαν ως τώρα, βλέπετε ότι έχει χαθεί? Να μην πτωείστε καθόλου, διότι σήμερα σας έχουμε τη μοναδική λύση και λέγεται Natural Hair. Το νούμερο 1 προϊόν στην αγορά περιέχει τον ακριβή επιστημονικό συνδυασμό των συστατικών που ενεργοποιούν την μελανίνη. Κάθε φορά που εφαρμόζετε την λοσιό Natural Hair, βοηθάτε οι ίδιοι να ενεργοποιηθεί η μελανίνη και σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσετε ξανά να εντυπωσιάσετε με το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 211 18 60 607 και αποκτήστε στην μοναδική τιμή την οποία βλέπετε την Lotion Natural Hair. Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επιστρέφουμε τώρα. Κύριε Πλεύρη, θα αρχίσω από εσάς το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Θα πείτε για τις αποφυλακίσεις. Και θα σας ρωτήσω για την εφαρμογή των νέων, του νέου ποινικού κώδικα. Και σας άκουσα να λέτε, αν θυμάμαι καλά το πρωί στο Sky, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, να λέτε ότι με τους νέους ποινικούς κώδικες και την εφαρμογή τους θα αποφυλακιστεί η μισή 17 Νοέμβρη, θα αποφυλακιστούν βαροί ποινίτες. Ότι η κοινωνία θα βρεθεί απέναντι από τα πιο σκληρά στοιχεία τα οποία είναι έγκλειστα στις φυλακές. Πώς προκύπτει? Θα σας πω και θα σας το εξηγήσω. Και γιατί σπάσαν τα ισόβια στην 17 Νοέμβρη και δεν το ξέρουμε? Θα σας πω. Εγώ είπα για τον κόσμο τον οποίο θα αποφυλακιστεί και μιλάμε για το σκληρό ποινικό δίκαιο. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή η καθήρυξη στην Ελλάδα ήταν από 5 έως 20 έτη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περιορίστηκαν στο 5-15. Θα μου πείτε 15 χρόνια είναι πολλά ή λίγα. Με την ηφόρον απόλυση που έχουν οι νέες διατάξεις, θα εκτείεται το 1 τρίτο της ποινής. Δηλαδή, κάποιος που δεν θα έχει ισόβια, ναι, θα εκτεί, ναι, το ταβάνι 5 έτη. Ποιοι είναι αυτοί? Και σήμερα τι? Μ' αρέσει, θα σου πω ότι είναι. Λεύρη. Θυμόσαστε τους ληστές? Εγώ θέλω να λέω με παραδείγματα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν τους αφορά ληστές, τη 17 Νοέμβρη. Και την 17 Νοέμβρη. Θα σου πω που την αφορά. Την αφορά στην αποφυλάκηση. Γιατί πλέον η αποφυλάκηση ήταν στα 19 χρόνια και γίνεται στα 14 χρόνια. Άρα στα 110α του ποινικού κώδικα. Έχει βγάλει ο κ. Καλογύρου. Τον είδα, τον διάβασα τον κύριο Καλογύρου. Το διάβασα μια χαρά. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Καλογύρου. Όχι, άλλο λέει ο κ. Καλογύρου, άλλο λέτε εσείς. Άλλο λέει ο κ. Καλογύρου. Λέει άλλο λέτε εσείς. Η φόρον απόλυση με όρους το 110α, αυτό που λέει ο κύριος Καλογύρου, είναι στα 25 χρόνια, είναι για να φύγει τελείως κάποιος έξω. Ναι. Αλλά για να μπει στην ηφόρον διαδικασία με το 110α μπορεί και στα 19. Όμως για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, εγώ θέλω να φέρω παραδείγματα. Τους θυμόσαστε τους ληστές που μπαίνανε και σιδέρωναν τον κόσμο? Mm-hmm. Η ποινή ήταν ισόβια, μόνο ισόβια, δεν υπήρχε άλλη ποινή. Mm-hmm. Σήμαινε 16 χρόνια φυλακή. Τώρα η ποινή είναι 15 χρόνια, 1 τρίτο 5 χρόνια. Σιδέρωναν το 14, βγαίνουν το 19. Αυτό ισχύει για εμπόρους ναρκωτικών, για βιαστές, για παιδεραστές. Χρειάζονται αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων.
Όχι, κυρία Σβίγκου, διαβάζετε, ξέρετε, γιατί καθίσατε τώρα. Λέτε φίλους αναπαράγεται. Κάνουμε το ποινικό. Άμα δεν θέλετε το ποινικό. Έχει βγάλει επίσημη απάντηση ο υπουργός. Ακούστε, γιατί. Να σας το πω απλά. Θέλω να το καταλάβετε. Οι υποθέσεις που είναι αμετάκλητες πράγματι δεν επηρεάζονται. Οι υποθέσεις που δικάζονται στο δεύτερο βαθμό. Κάποιος που είχε φάει 20 χρόνια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάποιος που είχε φάει 20 χρόνια. Από τη στιγμή που το ταβάνι της ποινής γίνεται 15, υποχρεωτικά πάει στο 15 και βγαίνει στο 1/3. Και να σας πω κάτι που θα σας ενοχλήσει, κυρία Σβίγκου, και εμένα με ενοχλεί και με εξοργίζει και έχει περάσει τα ψηλά. Η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στην Ελλάδα ήταν μόνο ισόβια, πάντα. Δηλαδή, όταν κάποιος σκότωνε με πρόθεση κάποιον, ήταν ισόβια. Έρχεται αυτός ο ποινικός κώδικας και λέει 10 χρόνια ως ισόβια. Δίνει δυνατότητα στο δικαστήριο να βάλει μικρότερη ποινή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα έχει δυνατότητα με το νέο ποινικό κώδικα. Με το νέο ποινικό κώδικα. Με το νέο ποινικό κώδικα. Είναι αποτέλεσμα μιας νομοθετικής επιτροπής που είχε τα πιο έγκριτα μέλη των δικαστικών ενώσεων, του καθηγητών πανεπιστημίων. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Με το νέο ποινικό κώδικα, λοιπόν, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ενώ θα είχε ποινή, μόνο ισόβια, τώρα μπορεί να έχει ποινή 10 ετών. Και να βγει στα 3 χρόνια. Τι αυτό το λέει λέτε, το 299 του ποινικού κώδικα. Λέτε, να σας ρωτήσω, κύριε Σφίγκου, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αυτά που λέτε. Η ανθρωποκτονία εκ προθέσεων, σας λέω, το 299 ήταν μόνο ισόβια και έγινε 10 χρόνια ισόβια. Γιατί λέω ψέματα. Κυρία Σβίγκου, έχετε μάθει να λέτε, λέω ψέματα. Το 299 που είχε μόνο ισόβια, λέει τώρα 10 χρόνια. Ποιος ετοίμασε τους ποινικούς κώδικες. Κυρία Σβίγκου, μου είπατε ότι λέω ψέματα. Να σας πω κάτι. Άλλο. Θα σας απαντήσω. Μου είπατε ότι λέω ψέματα. Κυρία Σβίγκου, μου είπατε ότι λέω ψέματα. Το 299 που είναι ανθρωποκτονία. Από ισόβια έγινε 10 χρόνια ισόβια, ναι ή όχι. Λέω ψέματα ή αλήθεια εδώ. Γνωρίζετε ότι λέω ψέματα ή αλήθεια. Κάνει ποινές. Λέω ψέματα ή αλήθεια. Που λέγανε ισόβια, βγαίνανε πολύ πιο νωρίς. Λέω ψέματα ή όχι. Ακούστε, είπατε ότι λέω ψέματα. Λέω ψέματα ότι το 299 από μόνο ισόβια έγινε 10 χρόνια ισόβια. Δεν λέω ψέματα. Να σας διαβάσω κάτι. Είναι fake news τα σημερινά δημοσιεύματα. Όχι, κύριε. Ακούστε με. Σας ενοχλεί. Κύριε Παυλόπουλε, σας διαβάζω κάτι επακριβώς. 187α παράγραφος 4. Σας το διαβάζω. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή για τέλεση ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, παρέχοντας αυτόν οδηγίες, πληροφορίες, κατευθύνσεις, ή τον στρατολογεί σε τρομοκρατική οργάνωση. Τιμωρείται. Πόσο λέτε. Κύριε Ασβίκου, πόσο τιμωρείται. Τι είναι σκάση. Με φυλάκιση 6 μηνών. Αυτός που παίρνει κάποιον και τον βάζει, σας λέω το άρθρο για να μην λέτε fake news. 187α παράγραφος 4. Κάτι, κύριε, αυτός που στρατολογεί, κύριε Παπα, όχι, θα ρωτήσετε μόλις τελειώσω. Ναι. Αυτός λοιπόν που στρατολογεί κάποιον σε τρομοκρατική οργάνωση και του παρέχει πληροφορίες, αυτός που θα πάει να πάρει το παιδί από τα Εξάρχεια και να του πει μπες στους πυρήνες φωτιάς, έχει ποινή από 6 μήνες ως 2 χρόνια. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Πώς αυτό καταλήγει, κυρία Σβίγκου, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Το σκεπτικό σας καταλήγει ότι βγαίνει μισή. Το σκεπτικό μας, κύριε Κατανήξτε, ότι ένα κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα κυβερνών θέλει να αποφυλακίζει. Ακούστε με, κύριε Χατζηδάκη. Εκεί θέλετε να καταλήξω. Θέλετε να σας καταλήξω. Εγώ λέω ότι το 80% του ποινικού κέρδους μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μετέχουν στι νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ, δεν ψηφίζουν. Οι νομοπαρασκευαστικέ το 80%. Να απαντήσει και αν θα τα αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα σα πω γιατί θα αλλάξουν. Γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει για του ποινικού κώδικε. Πώ δεν μίλησε, για του ποινικού κώδικε που θα αλλάξουν. Το 80, το κύριε Κατζηγόρη, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο συγκριτική μου και στον κύριο Καλογύρου, τον οποίο τον γνωρίζω και ω δικηγόρο. Και θα ήθελα να ξέρω και ποιες υποθέσεις έχει χειριστεί και πώς αλλάζουμε τον νέο ποινικό κώδικα. Το 80, μη πω και το 90% των διατάξεων του ποινικού κώδικα είναι κατά βάση διατάξεις που έπρεπε να γίνουν γιατί βρίσκει σύμφωνα όλο τον νομικό κόσμο.
Υπάρχει ένα 10% το οποίο στηρίζεται κατά την άποψή μου σε μια ιδεοληψία της αριστεράς. Γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κάνει παρεμβάσει στο έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Το γνωρίζετε λοιπόν, αυτό. Ναι, εδώ όμως τον κατηγορήσατε και για την άλλη πλευρά, για τη Χρυσή Αυγή. Τελικά η ιδεοληψία είναι. Θέλει να βγάλει έξω τρομοκράτες, θέλει να βγάλει έξω ναζιστές. Η ιδεοληψία είναι στην οριζόντια μείωση των ποινών που έχει αριστερά. Εγώ δεν λέω για τρομοκρατία ή εγκληματικές ούτε για. Στην οριζόντια μείωση ποινών που έχει αριστερά. Θέλετε να μου πείτε ότι το γεγονός ότι η Μολότοφ, η Παρασκευή Μολότοφ. Είστε μέλος του δικηγορικού συλλόγου. Έχουν εκφράσει θετικά οι δικηγορικοί σύλλογοι, ναι ή όχι? Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν εκφραστεί αρνητικά. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Ένωση Εισαγγελέων. Είσαστε δικηγόρος, σας ρώτησα για το δικηγορικό. Να σας πω γιατί θέλετε. Όχι. Κάνετε λάθος. Ο δικηγορικός σύλλογος είπε ότι είναι πάρα πολύ σωστές διατάξεις σε μία σειρά που έχει και ξέφρασε τις αντιρρήσεις του στις διατάξεις που σας λέω και εγώ τώρα. Έκανε την κριτική και εγώ τώρα. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς σου ακούσαν. Το γεγονός που λέει, γιατί με ρώτησαν, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ναι. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δεν εξέφρασε κομματική. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή είναι επιστήμονες άνθρωποι, σίγουρα, αλλά τους οποίους λέτε ότι θέλουν να βγάλουν έξω τους. Και... τους όχι, κύριε Σβίγκο, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Γιατί αυτό δεν τώρα νομοθετούν οι νομοπαρασκευαστικές. Ήταν οι νομοπαρασκευαστικές προτείνουν. Εσείς αλλάξαμε κάτι. Τι αλλάξαμε? Αλλάξατε και τα 3-5 που είχατε το κάνατε ένα 6. Εσείς το κάνατε δεν αυτό. Δεν αλλάξαμε, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, η μόνη αλλαγή που έγινε σύμφωνα κυρία Σβίγκου, με την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, μετά από συζήτηση και διαβούλευση, αφορούσε τον βιασμό και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το βιασμό τον οποίο μειώσατε τις ποινές και θέλατε να κάνετε δεν και μέρος του ποινές. Μειώθηκαν. Δεν μειώθηκαν. Από 5-20 έγινε 5-15. Δεν μειώθηκαν οι ποινές. Κύριε Πλεύρη, λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Ειδικά όταν λέτε ότι εμείς κάναμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Όχι. Είσαστε και νομικό. Δεν θα πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, ακούστε κύριε Παυλόπουλε και τελειώνω αυτό. Το λέτε ψέματα. Εγώ σας είπα το 299 ότι έγινε από ισόβια 10 ισόβια. Ο βιασμός. Ακούστε με κύριε Αβίγκο. Μου λέτε ότι είπα ψέματα για το βιασμό. Εγώ δεν ήταν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που αντιλαμβάνεστε. Όχι κύριε Αβίγκο, όταν ζορίζεστε γυρίζετε την κουβέντα. Μου είπατε ότι ο βιασμό ότι είπα ψέματα. Ο βιασμός είχε ποινή 5-20 χρόνια. Αυτή ήταν η μοναδική ποινή του βιασμού, ναι. Και έγινε 5-15, άρα μείωση ποινής και σε ορισμένες περιπτώσεις 5-10. Γιατί λέτε ότι λέω ψέματα όταν μειώσατε τις ποινές στο βιασμό? Όταν λέτε ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή απολύθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ για να γυναίκα, είστε γυναίκα και μειώσατε τις ποινές στο βιασμό. Είστε γυναίκα και μειώσατε τις ποινές στο βιασμό. Κύριε Πλεύρη, στο βιασμό τα πήρε όλα πίσω. Όχι, δεν τα πήρε. Έκανε από πλημέλημα, το έκανε 5-10, ενώ ήταν 5-20. Εσείς τα ξέρετε καλά. 5-20 ήταν και το έκανε 5-10. Στη φιλοσοφία του νομοθέτη, του νέου ποινικού κώδικα, είναι μικρές ποινές. Υπάρχει έννοια της κλιμάκωσης σε όλα τα αδικήματα. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό, κύριε Πλεύρη. Ως δικηγόρος το ξέρετε. Έχουμε κύριε Διαμαντόπουλο. Και γιατί Ένωση Εισαγγελέων αντέδρασε? Έχω ένα ερώτημα σε εσάς τώρα, ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο η Ένωση Εισαγγελέων. Επειδή το επικαλείστε με πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν και εκπρόσωπο του δικηγορικού συλλόγου. Κυρία Σβίγκουελ. Όχι μόνο. Ένα λεπτό. Επειδή το επικαλείστε με πολύ μεγάλη ένταση. Λέτε ότι αυτά δεν είναι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είπα αυτό. Συμφωνούμε με την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα. Και γίνεται αυτό μετά από 70 χρόνια. Σωστά. Προφανώς και θα έπρεπε να αλλάξει λέτε ο ποινικός κώδικας. Λέτε όμως στον κύριο Πλεύρη ότι ήταν οι εισηγήσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που αποτελείται από επιστήμονες κτλ. Πολυετή δουλειά. Και ο κύριος Πλεύρης το γνωρίζει. Ήταν δεσμευτικές οι εισηγήσεις αυτές. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Ήταν δεσμευτικές. Δεν μπορούσατε να πείτε για παράδειγμα ότι εγώ στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη δεν σηκώνω. Ακόμα και αλλαγές για το βιασμό γίνανε μετά από συζήτηση και διαβούλευση εκ νέου με την νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Και δεν αλλάξαμε σπουδές στο νομοπαρασκευαστικό. Ψέματα λέμε στον κόσμο να λέμε ότι μειώσατε τις ποινές βιαστές. Μα τους μειώσατε. Λέτε ψέματα. Τις μειώσατε. Λέτε ψέματα. Γιατί γνωρίζουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση. Πόσο είναι η ποινή στο βιασμό τώρα, πείτε μου. Πείτε μου πόσο είναι η ποινή στο βιασμό τώρα. Αφού λέω ψέματα, πείτε μου πόσο είναι η ποινή τώρα με το νέο κώδικα. Κατηγορείτε. Πείτε μου πόσο είναι. Όχι, δεν κατηγορώ. Κατηγορώ εσάς ότι δεν ξέρετε.
Σας λέω, ποια είναι η ποινή για το βιασμό με τον νεοκώδικα. Ποια αλλαγή θα κάνετε στον ποινικό κώδικα, εσείς τις γνωρίζετε, κύριε Σβίγκου. Κύριε Σβίγκου, λέτε ότι λέω ψέματα και σας λέω, πείτε μου ποια είναι η ποινή τώρα στο βιασμό. Δεν την ξέρετε. Ποια είναι η ποινή στο βιασμό. Πείτε την εσείς, κύριε Πλέβη. Γιατί δεν τη λέτε εσείς. Διαφωνείτε με το δικηγορικό σύλλογο, τον οποίο είστε μέλος. Γιατί δεν τη λέτε. Γιατί δεν τη λέτε. Γιατί δεν λέτε ποια είναι η ποινή του δικηγορικού σύλλογου. Γιατί αναπαράγεται από δεξιά ψεύδη και συνωμοσιολογία. Αυτό κάνετε κόσμο. Μόνο, κύριε ακούστε, Πλεύρη. Ακούστε να δείτε. Αυτό δεν υπήρχε. Κάνετε. Δεν, ακούστε με να δείτε. Θα συμφωνήσουμε, κύριε Ζάκη. Δεν εκτείονταν οι ποινές παλιότερα. Πλέον θα εκτείονται οι ποινές. Το ίδιο, δεν αλλάζει. Τα ισόβια και τα ισόβια θα εκτείονται. Πόσο είναι τα ισόβια, πόσο θα εκτείονται τώρα τα ισόβια, πείτε μου αυτό. Στα 25 χρόνια. Όχι, κάνετε λάθος. Στους πολυισοβίτες είναι στα 25, στα 16 κανονικά και στους πολυισοβίτες στα 25. Το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο. Ο κ. Διαμαντόπουλος, παρακαλώ, δεν έχει τοποθετηθεί. Αλλά να σου πω, ο βιασμός, πείτε μου ποια είναι η ποινή. Ήταν 5-20 και τελειάτε 5-15. Το καταλαβαίνετε. Μειώσατε την ποινή των βιαστών. Αυτό κάνω. Εσείς το λέτε αυτό, κύριε Πλεύρη, και θα έπρεπε να ντρέπεστε που το λέτε αυτό. Όχι, δεν ντρέπομαι για... Εσείς που το ψηφίσατε να ντρέπεστε. Εσείς που το ψηφίσατε. Και να αντικρίσετε... Και να αντικρίσετε τις γονείς... Και να αντικρίσετε τις γονείς της Ελένης... Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Της Ελένης στο Παλούδι να πείτε ότι ψηφίσατε υπέρ των βιαστών. Να πείτε στις γονείς. Στους γονείς, στους γονείς. Στους γονείς, στους γονείς. Εγώ πλήσα, εγώ πλήσα το χέρι του Φίσα. Η ακροδεξία αυτό, εγώ η ακροδεξία το έκαναν αυτό. Εγώ πλήσα. Κοιτάξτε εδώ πέρα να μαθείτε τα περιθεώρια. Με κατηγορείτε ότι έχω... Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Σαν δεν τρέπεστε. Με κατηγορείτε ότι έχω πλήσει κάποιο χέρι εγώ προσωπικά. Για την ακροδεξία μιλάω. Αυτό που ζωριστήκατε σαν ακροδεξιός. Εγώ λοιπόν κατηγορώ εσάς, γιατί εγώ μιλάω προσωπικά, δεν μιλάω γενικά, ότι θα πάτε στους γονείς της Ελένης στο Παλούδι να μην πείτε ότι μειώσατε τις ποινές στους βιαστές. Μην το συνεχίσετε αυτό εσείς, το πράγμα. Μην Σβίγκου, το συνεχίσετε. Η Σβίγκου το έκανε. Δεν το έκανε κάποιος άσχετος. Η Σβίγκου το έκανε. Νομίζω ότι θα πάρει τους ψήφους έτσι. Νομίζω ότι θα έρθουν οι ξαναπείτε να σας ψηφίσουν. Αυτό νομίζετε. Εσείς ορίζετε να πει βουλευτή. Νομίζω ότι θα πάρει τους ψήφους. Αυτό νομίζω θα κάνει. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα τι λέμε. Να πούμε κάτι. Αυτά να τα βλέπουν. Αυτά να τα βλέπουν οι άνθρωποι του κέντρου που θεωρούν ότι με τον κύριο Πλεύρη. Γιατί οι άνθρωποι του κέντρου, θέλουν να βγαίνουν οι δολοφόνοι έξω. Κύριε Παυλόπουλε, μπορώ να πω λίγο κάτι. Κανένα δεν θέλει να βγαίνει δολοφόνοι. Σε εσά θα έρθω. Γι' αυτό μην αφήνετε τέτοιου είδου κατηγορίε στου αντιπάλου του πολιτικού. Να πούμε κάτι για το βιασμό. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για την έννοια του βιασμού. Να πούμε ότι δεν μειώθηκαν οι ποινέ. Μειώθηκε το πλαίσιο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κύριε Πλεύρη, ακούστε με να συμφωνήσουμε. Ασύρθη η έννοια τη κλιμάκωση στο αδίκημα. Είναι άλλο πράγμα η μείωση. Μισό λεπτό. Είναι άλλο πράγμα η μείωση της ποινής και είναι άλλο πράγμα η έννοια της κλιμάκωσης. Το ταβάνι πόσο είναι. Ο νομοθέτης εισήγαγε την έννοια της κλιμάκωσης στον ποινικό κώδικα σε μια σειρά από αδικήματα. Ο ναι, ίδιος... αλλά το περιόρισε το πάνω ταβάνι. Αφήστε με να βάλω. Αυτό είναι μείωση ποινής. Μένουν περισσότερο σε ό,τι... χρόνο μέσα όχι, στη φυλακή μετά τις αλλαγές. Ένα τρίτο μένουν. Ένα τρίτο. Ένα τρίτο. Σε ό,τι αφορά στο βιασμό. Σε ό,τι αφορά στο βιασμό. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης δέχτηκε ότι ήταν λάθος το νομοθέτημα και το πήρε πίσω. Όχι, δεν το πήρε πίσω. Κάντε λάθος. Ακούσετε, να μιλήσουμε λίγο ήρεμα να σας πω. Το πλαίσιο ποινής στο βιασμό, αυτό που λέτε με κλιμάκωση πράγματι έγινε. Αλλά το ταβάνι, όλο σας λέω, το ταβάνι όμως μειώθηκε. Δηλαδή, ενώ το ταβάνι ήταν τα 20 χρόνια, πήγε στα 15. Αυτό μη λέμε, λέω ψέματα, αλήθεια. Όποιο διαβάζει το άρθρο να το δει. Το πρόβλημά σα ήταν στο ταβάνι. Άξτε, αυτή είναι η διαφορά. Κάνετε λάθος. Θα εκτείτε το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο πόσο εκτείτε. Ή στο γεγονός ότι έβαζε πρόθεση. Ο νομοθέτης. Ακούστε, θα εκτείτε το. Και δεν αναγνώριζε τον βιασμό μόνο με τον όρο τη μη συνένεση του θύματος. Γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Αλλά σα λέω ότι το ταβάνι. Αλλού ψαρεύεται. Εγώ να σα πω. Αλλού ήταν το πρόβλημα. Όχι, κύριε Χατζηκόλα. Εγώ ήθελα ο βιασμό να έχει ταβάνι 20 χρόνια και όχι 15. Μα δεν ήταν εκεί το πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Μα ήταν πρόβλημα. Με συγχωρείτε, είναι πρόβλημα. Γιατί άλλο να μείνει ένα 8 χρόνια μέσα. Όπως εμένα, άλλο να μείνει 5. Με συγχωρείτε, μα το 1 τρίτο ισχύει για όλες τις ποινές και σήμερα ισχύει το 1 τρίτο. Μα λέω το 1 τρίτο, άρα μειώνοντας το πλαίσιο. Μισό λεπτό. Έπεσε στα λόγια του κ. Χατζηνικόλα και ας διαφωνείτε. Λέω, 1 τρίτο ήταν τότε, 1 τρίτο είναι και τώρα. Απλώς εκεί που είχε 20 χρόνια και έκανε 7,3 μήνες,
τώρα θα έχει 15 και θα κάνει 5. Ο κύριο Διαμαντόπουλο, παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι στι τοποθετήσει μα. Δεν χρειάζεται τέτοια. Και γι' αυτό ψηφίστηκαν και στι ευρωεκλογέ πρώτε φυλακέ. Γιατί ψηφίστηκαν, πιστεύετε. Γιατί ψηφίστηκαν. Μιλάει ο κύριο Διαμαντόπουλο, αυτό λέω εγώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω ακριβώ, κύριε Πλεύρη, ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Βρισκόμαστε 4 μέρες πριν τις εκλογές. Όχι, πρέπει να ακούμε δηλαδή ότι θέλουμε να απελευθερώσουμε τους βιαστές και να λέμε ευχαριστούμε. Κυρία Σφίγγου, να μιλήσω, μου επιτρέπετε. Πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι στις τοποθετήσεις μας. Ο κόσμος θέλει να ακούει τις προτάσεις που κάνουμε χωρίς φωνές, χωρίς φασαρίες, χωρίς τσακωμούς. Ο κόσμος που κάθεται και μας βλέπει από το σπίτι, ξέρετε, έχει και αυτό τα προβλήματά του. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει φωνές και να φωνάζουμε. Πείτε τα ό,τι αντιπαράθεση έχετε, αλλά με λίγο πιο ηρεμία. Λοιπόν, πρώτον αυτόν. Τώρα, ο ποινικός κώδικας όντως χρειάζεται μια αναμόρφωση. Χρειάζεται μια αναμόρφωση όμως σε ποια βάση επάνω. Θα πρέπει να υπάρξει μια διακομματική επιτροπή η οποία να κάτσει να συμφωνήσει στα βασικά και να αναμορφώσουμε τον ποινικό κώδικα. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Αυτό θα ήταν χειρότερο πάντως να τσακώνονται τα κόμματα. Τώρα είχαμε έγκυτους νομικούς που τα συζητήσαν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε να καθόντουσαν τα κόμματα μόνο αυτά τα συζητήσουν. Κυρία Σβίγκου, εγώ θα κάνω μια πρόταση. Κυρία Σβίγκου, εγώ θα κάνω μια πρόταση και θα πω ότι ίσως είναι και ο καιρός να αναμορφώσουμε τα σοφρονιστικά μας ιδρύματα, δηλαδή τις φυλακές μας. Δίνεται μια ποινή σε έναν, μπαίνει μέσα στη φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές όταν πρόκειται για βαρυπινίτη βγαίνει χειρότερος από τη φυλακή. Δηλαδή το σύστημα που έχουμε, κυρία Σβίγκου και κύριε Πλεύρη, πρέπει να το δούμε, κυρία Σβίγκου, πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον σοφρονίσουμε. Εμείς μέσα στη φυλακή δεν τον σοφρονίζουμε. Ξέρετε τι κάνουμε? Βγαίνει χειρότερος εγκληματίας και μόλις βγει αρχίζει τα εγκλήματα και τις στιγμές δολοφονίες. Μα στην τελευταία έφοδο των ΜΑΤ βρήκανε μέχρι και τραπέζι πόκας. Τραπέζι πόκας και διάφορα πράγματα. Βρήκαν και τις κουκέιδες, τα βρήκαν όλα. Άρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, για να κλείσω, αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε, πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε και τα ιδρύματα τα σοφρονιστικά. Εκεί που μπαίνουν οι βαρυπινίτες, πέρα από την ποινή. Και οι μικροπινίτες. Και οι μικροπινίτες, κύριε Πλεύρη. Γίνουν χειρότεροι αυτοί οι άνθρωποι. Γίνουν χειρότεροι. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος μέσα και αντί να βγει και να ακολουθήσει μια ζωή, μια νορμάλ ζωή, βγαίνει και γίνεται χειρότερος. Διότι τα σοφρονιστικά, οι φυλακές μας, με απλά λόγια, δεν είναι ιδρύματα τα οποία θα κάνουν έναν άνθρωπο καλύτερο ή θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να τον κάνουν καλύτερο. Αυτή την παρατήρηση είχα να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ συμφωνώ με την παρατήρηση που ακούσαμε. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να... Θα πρέπει να είναι αντικείμενο πρώτα σοβαρής επιστημονικής μελέτης. Γι' αυτό και συγκροτήθηκε μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν μέλη των δικηγορικών συλλόγων, μέλη των δικαστικών ενώσεων, μέλη των εισαγγελικών ενώσεων, έγκριτοι καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν υπήρξαν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Σε μια συνεδρία. 50 χρόνια. Είναι πολύ. Περιμένουμε 50 χρόνια. Διαδικασίες αυτές. Είναι 50 χρόνια. Αυτό να ξέρετε είναι μύθος. Ο ποινικός κώδικας αλλάζει. Δηλαδή μπαίνουν αδικήματα για πρώτη φορά. Μιλάμε για συνολική ανάμορφωση. Όχι, νόμοι αλλάζουν. Και ο ποινικός κώδικας. Άρα αυτό που είπατε πριν, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία στο 10% 15 δεν είναι παραπάνω, αλλά είναι κεντρικά θέματα. Γιατί είναι κατά της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξίας και της γενετικής ελευθερίας. Σε αυτά τα άρθρα θα φυσιλοποιήσει το πλαίσιο. Αλλά δυστυχώς σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ίσχυσε. Άπαξ και ίσχυσε ο ποινικός κώδικας, έστω και μία μέρα. Όλα τα εκκρεμία αδικήματα και όσα θα διαπράττονται θα πάνε με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Δεν μας είπατε για 17 Νοέμβρη πώς προκύπτει ότι για θα αποφυλαγήσει. Για 17 Νοέμβρη ακούστε τι γίνεται. Προκύπτει στο εξής, όχι στο κομμάτι των ποινών, δεν έχουν αλλάξει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν αμετάκλητες καταδίκες. Προκύπτει στην δυνατότητα και μόνο που αυτό που λέει ο κύριος Καλογύρου. Τι λέει ο κύριος Καλογύρου? Λέει τα δικαστικά συμβούλια. Πράγματι, αυτό θα κριθεί από ένα δικαστικό συμβούλιο, όπως κρίνονται και οι άδειες. Δεν είναι απριόρι. Διευκολύνθηκε η διαδικασία της φόρων απόλυσης σε κατοίκον περιορισμό. Όχι για τους 17 Νοέμβρη. Συνολικά μειώθηκε. Πάντως δεν εμπίπτουμε. Συνολικά δεν μπορούμε να πάρουν ηλεκτρονική επιτήρηση. Η ηλεκτρονική επιτήρηση, εγώ λέω την κατοίκον περιορισμό, δεν σημαίνει ηλεκτρονική. Αυτό θα κριθεί πράγματι από ένα δικαστικό συμβούλιο. Εγώ δεν διαφωνώ εδώ με τον κύριο Καλογύρου. Αλλά επί της αρχής υπήρξε μια διευκόλυνση στο να γίνει το κατοίκον περιορισμό. Γράφεται ότι με τους νέους ποινικούς κώδικες γιατί... και αυτό
γιατί καταλογίζεται ο που χρειάζεται στην κυβέρνηση, αποφυλακίζεται η μισή δεκαετία. Όχι, όχι, λέω, γιατί μειώνεται. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα σας πω, υπάρχει με την έννοια ότι δεν έγινε μόνο για 17 Νοεμβρίου, ότι μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται να εκτίσει κάποιος εντός της φυλακής. Εκεί που τώρα κατηγορώ εγώ. Μετά 25 χρόνια στην ισόβια κάθεξη. 25 χρόνια στις πολιετής καθήξης ήταν και πριν. Αλλά δεν λέμε για την υφόρο. Εδώ πέρα δίνεται η δυνατότητα να φύγει κάποιος. Αν έχει κάνει 14 στη μία ισόβια. Αυτό όμως θέλω να πω, κύριε Παυλόπουλο, εγώ εκεί που κατηγορούμε ευθέως την κυβέρνηση είναι άσχετα από τον ποινικό κώδικα, αλλά σχετίζεται άμεσα, ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλο και με τη δυνατότητα αδειών που δόθηκε, με την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, που οι πολυισόβητες 17 Νοέμβρη βρισκόντουσαν στις φυλακές τύπου Γ και δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Πώς δεν μπορούσαν, δεν είχατε δώσει στο Σάμα Ξηρό, δεν είχατε δώσει άδεια και τον ψάχνασε και έφυγε και άλλαζε περούκες μπροστά στην τηλεόραση. Ακούστε με. Το 2014 έγιναν οι φυλακές, κύριε Χατζηνικόλα. Το 2014 λοιπόν γίνονται οι φυλακές τύπου Γ. Και τότε λέει, πριν ίσχυε το καθεστώς ότι παίρναν άδειες. Συμφωνούμε, εντάξει. Το 2014 λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και λέει, φυλακές τύπου Γ, οι 17 Νοέμβρη πέντε εκεί. Το 2014. Λέω, το ψήφισε. Το ψήφισε. Και λέει, φυλακές τύπου Γ, οι έγκλειστοι εκεί δεν παίρνουν άδεια. Αυτό ψηφίζεται τον Ιούλιο του 2014. Και τον Μάρτιο του 2015, άρα Κουφοντίνας δεν μπορεί να πάρει άδεια, κανένας από τον 17 Νοεμβρίου έπαιρναν πριν, δεν λέω ότι δεν έπαιρναν. Αλλά τότε έρχεται μια κυβέρνηση και λέει ότι κρίνω σκόπιμο ότι άνθρωποι που θα μπαίνουν σε φυλακές τύπου Γ δεν θέλουν να παίρνουν άδεια. Και βάζει όλη τη 17 Νοεμβρίου εκεί και δεν παίρνει άδεια. Έρχεται το Μάρτιο του 2015 ο Παρασκευόπουλος, κάνει ευνοϊκή την αποφυλάκηση και καταργεί τις φυλακές τύπου Γ και με αυτές τις διατάξεις πήγε να πάρει όλα τα μεταξύ. Αυτό, αυτό δεν είναι νομοθέτηση. Αυτό το θέμα που βάζετε είναι ένα θέμα συζήτηση. Θέλετε με ιδεολογικά, πολιτικά χαρακτηριστικά. Ναι, όχι, μπορεί κάποιος να λέει αν θες να παίρνει να μην παίρνει άδεια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δικαιολογεί αυτό που λέτε ότι θέλαν να βγάζουν έξω τρομοκράτες. Εγώ λέω ότι εδώ θέτεται ένα θέμα για το αν πρέπει οι τρομοκράτες και οι καταδικασμένοι σε ισόβια να παίρνουν άδεια, άδεια να μην παίρνουν. Ναι, εγώ κρίνω... Από εκεί μέχρι το να κατηγορείτε ένα κόμμα ότι θέλει να βγάλει έξω τρομοκράτες. Είναι μεγάλη απόσταση, κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Χατζηνικόλα, κρίνω ότι κάποιος που δεν έχει μεταμέλεια δεν πρέπει να παίρνει άδεια. Αυτό το πιστεύω εγώ. Αυτό είναι η δική σας άποψη. Φαντάζομαι για να κλείσω, κύριε Παυλόπουλε. Το πιο εξοργιστικό από όλα είναι ότι υπήρχε ο νέος δήμαρχος Αθηναίων. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης έτρωγε στα πετράλαιμα και ανεχόταν κάποιους ανθρώπους να λένε συνθήματα. Προσέξτε τι σχέση έχει αυτό με τον ποινικό δολοφόνου. Τι σχέση έχει αυτό με του δολοφόνου του πατέρα του. Ο 10χρονος Κώστας Μπακογιάννης είδε τον πατέρα του να σκοτώνεται και ανεχόταν αυτά. Ωραία, και μεσαιο... αυτό τι είναι, έχει επιχείρημα σχέση. Κατά του ποινικού κώδικα. Όχι, είναι επιχείρημα για τις άδειες τις οποίες δίνατε στον Κουφοντίνα. Είναι εντελώς άσχετο αυτό που λέτε. Είναι εντελώς άσχετο αυτό που λέτε. Όχι, ο Κουφοντίνας σκότωσε όμως, ήταν ο δολοφόνος. Ο Κουφοντίνας ήταν ο δολοφόνος. Δεν δίνει ο σύζυγος. Είχαμε και μια εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που για μία φορά στη ζωή της έκανε ανέρεση. Πρώτη φορά εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει ανέρεση σε άδεια. Και πήγε να κάνει στον Κουφοντίνα. Αυτά με συγχωρείτε, δεν θα τα κρίνουμε. Εσείς ως δικηγόρος λέτε ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κάνει τι, κάνει τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είπα ότι είσαστε και δικηγόρος, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν μπορείτε να πετάτε αυτά έτσι. Δεν μπορώ να διαφωνώ με μια ενέργεια, δεν μου επιτρέπετε να διαφωνώ. Εδώ η εισαγγελέα του Βόλου δεν έδωσε τελικά άδεια. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν είναι δουλειά ούτε του ΣΥΡΙΖΑ να δίνει άδεια. Να δίνει άδεια ούτε δουλειά τη Νέα Δημοκρατία να τι απαγορεύει. Δεν είναι δουλειά αυτών των κομμάτων, ούτε είναι δουλειά του να τι απαγορεύει. Εμεί του βγάλατε έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλο και του δώσατε άδειε. Αυτή ήταν η πολιτική σα. Και με το νέο ποινικό κώδικα η μείωση των ποινών δεν θα γυρνάγανε πίσω επί Νέα Δημοκρατία που απέναντι άδειε. Θα κρυφτείτε. Λέτε στην κοινωνία ότι θέλω μειωμένες ποινές. Εμείς λέμε όχι. Θα αποφασίσει ο κόσμος και γι' αυτό. Είναι πολιτικό ζήτημα. Εμείς θέλουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο να σοφρονίζει. Μα δεν σκάνατε τίποτα για σοφρονισμό. Σφάζονται στις φυλακές επί των ημερών σας όπως και πριν. Αυτό θέλουμε. Πάντως, κυρία Βίγκου, ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιος ο λόγος της βιασύνης. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό τους δύο ποινικούς κώδικες. Οικονομία. Τους επεξεργάστηκαν. Ήταν προγραμματισμένο να έρθει. Ναι, όχι, τι αποφασισμένο. Προγραμματισμένο. Όχι, δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο. Καταρχάς, με την απουσία των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Έλειπαν όλοι, ήταν μόνοι τους. Και ποια είναι η διασύνη, δηλαδή, εφόσον αυτό το. Ακόμα αυτό... και ο κ. Βενιζέλος, αν θυμάστε, είχε πει ότι θα έπρεπε το κοινάλ να μείνει να. Σύμφωνοι, αλλά δεν έγινε. Υπάρχει κάποιος λόγος της βιασύνης.
Καμία βιασύνη. Όμως έγινε. Καμία βιασύνη. Έγινε βιαστικά. Ήταν η δουλειά της Επιτροπής και ήταν προγραμματισμένο να έρθουν στη Βουλή. Γιατί να γίνει έτσι σε μια συνεδρία, σε μια άδεια Βουλή. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν ήρθε. Μήπως υπήρχαν τίποτα γραμμάτια. Πρέπει να ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν ήρθε. Μήπως υπήρχαν τίποτα γραμμάτια, κυρία μου. Όλα αυτά που λέμε να τα συζητήσουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία απέφυγε. Το είπα και την άλλη φορά, το ξαναλέω και τώρα. Τι γραμμάτια. Τώρα λέω ότι κάποιος βιάζεται. Κάποιος βιάστηκε, κάποιος πιέστηκε ναι, στην τελευταία εσύ, εβδομάδα της Βουλής. Σε μια εβδομάδα που στην ουσία, πού θες να καταλήξεις, ότι... Λέω λειτουργούσε η Βουλή. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και ας πούμε ότι βιάστηκε. Γιατί το έκανε. Ότι κάποιος ωφελείται από αυτή τη στιγμή. Ποιος ωφελείται. Ωφελούνται πρώτα απ' όλα όλες τις υποθέσεις που ήταν ανοιχτές, να ξέρουμε. Υποβρύχια και Siemens που ήταν ανοιχτές με το νέο ποινικό κώδικα θα πάνε σε καλύτερες ποινές. Καταργήθηκε ο 1650. Καταργήθηκε ο 1650 που είχε ισόβια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βάλει το πλαίσιο στο σκάνδαλο. Εγώ προεξέρετε σε τι στάδιο ήταν οι Siemens και τα υποβρύχια. Στις αγορεύσεις. Δεν τις παρακολουθώ. Στις αγορεύσεις ήταν. Δεν έχω άποψη. Στις αγορεύσεις δηλαδή. Σε μια εβδομάδα θα βγαίνανε ποινές. Με ρωτάνε, αυτό δεν θα με προβληματίσει. Με ρωτάνε και για το μάτι. Να θέλει να... Και για το μάτι βεβαίως. Και για το μάτι υπήρξε πλαίσιο ποινής αυτή τη στιγμή. Ενώ πριν θα έμπαινε σε κατασυρωή ανθρωποκτονίας, εξαμελίας, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι 10 χρόνια και να εκτείεται η ποινή. Τώρα πια αυτό δεν εκτείεται. Γίναν τέτοιες αλλαγές. Αλλά εγώ προσέξτε, θέλω να τα κλείνω νομικά συνολικά. Δεν λέω ότι έγινε για το ένα ή το άλλο. Ότι η τρομοκρατία και η Χατζη Νικόλα μειώθηκε. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό. Εμένα με ενοχλεί. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ πολύ. Σύντομα πολύ. Πρώτη γραμμή. Ο κύριος Πετρόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Πλεύρη. Ναι. Για το θέμα των Σκοπίων. Ναι. Επειδή το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Και να του πω δύο πράγματα. Πρώτον, αφού συμφωνούν η Νέα Δημοκρατία με τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό Erga Omnes, ναι. Διαφωνούν για την εθνότητα και γλώσσα. Ναι. Όμως δεν μας λένε ποια εθνότητα θα πρότειναν αυτοί και ποια γλώσσα. Στο θέμα αυτό, απόλυτη σιωπή. Αν μπορεί να μας... Ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε. Επόμενη γραμμή. Σλάβη. Ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε, δεν έχω πολύ χρόνο. Ο κύριος Αποστολόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Παυλόπουλε, είμαι 70 ετών, είμαι με 87% καρκίνο. Και μπόρεσα από το 17 το Γενάρη που κατέρευσα και πήρα μια μικρή σύνταξη των 300 ευρώ μετά από 17 μήνες με το χαρτί αυτό που πήρα ότι έχω καρκίνο. Από το ΟΑΕ εδώ και 30 μήνες δεν μου δίνουν. Μπορεί να μου πει η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ πώς θα ζήσω εγώ με 330 ευρώ, με ενίκιο, με φάρμακα που και θα προλάβω να πάρω και την υπόλοιπη. Γιατί σας είπα εγώ 87% καρκίνο και είμαι μόνος μου στον κόσμο. Για να μου δώσει την απάντηση, κυρία. Και πότε εγώ από εσένα, κυρία Τόμου, θα πάρετε τη συντάξη, θα πάρετε τη συντάξη. Τι περιμένω. Ευχαριστώ, κύριε Αποστολόπουλε. Υπάρχει απάντηση, κύριε Ζήλ. Να μας δώσετε μετά τα στοιχεία της εκπομπής, να επικοινωνήσουμε ήδη. Okay. Επόμενη γραμμή. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Ο κύριος Αναστασάκης. Ναι, καλησπέρα σας. Ο κύριος Φράγκος. Ο κύριος Αναστασάκης. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ θα αλλάξω το κλίμα και θα πω για τις συντάξεις. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο μου έκοψαν 7.000 το χρόνο. Ναι. 7.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Ο κύριος, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα μου έκοψε 70 ευρώ. Τα οποία τα 226 μου τα έδωσε πίσω. Ναι. Πρόσφατα. Λοιπόν, εγώ αυτό το... Τα λεφτά θέλω να μου πει ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και τα 7.000 τα πήρατε πίσω. Ό,τι θα τα πάρω πίσω. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα κύριε Σασάκη, θα τα πάρει κύριε Πλεύρη τα λεφτά. Προφανώς με συγχωρείτε αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα. Για να μιλούσα με σοβαρά θα έπρεπε να ξέρω τι ήταν που το έκοψε τη σύνταξη έπαιρνε. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτά τα 7.000 δεν τα πήρε πίσω και κάποιος του κόψε και κάτι παραπάνω. Όχι, είπε ότι είχε αύξηση 260 ευρώ. Του κόψε 70 ευρώ το χρόνο, δηλαδή αυτό μας λέει. Είπε ότι είχε αύξηση. Όχι, λέει πήρα 200 πίσω. Έκοψε 70 ευρώ το χρόνο, 70 ευρώ το μήνα. Δεν γυρίσατε. Πάμε. Τελευταία γραμμή ο κύριος Φράγκος. Ναι, ναι. Ανοίξτε μου το ακουστικό, που σας παρακαλώ.
Ελάτε κύριε Φράγκο, παρακαλώ. Κύριε Παυρόπη, θα μ' αφήσετε, σας παρακαλώ πολύ, με κόψετε. Εξαρτάται, κύριε Φράγκο μου. Δεν κάνω συμφωνίες. Είμαι συνταξιούχος, συνταγματάρχης με 33 χρόνια. Μάλιστα. Για τη σύνταξη θα πω κι εγώ. Ελάτε. Θέλω στην κυρία Σβίγκου ή στον κύριο Χατζηνικόλα ή στον κύριο Κώστα να θυμηθώ για τα αναδρομικά που μας είχατε ξαναβγάλει το Δεκέμβριο ότι θα τα παίρναμε τώρα που έγινε αλαλούμ και πήρα 400 ευρώ και μέχρι σήμερα εκπροσωπώ 100 άτομα στον Κορυδαλό συνταξιούχους και δεν έχουν πάρει μία ούτε στα ΔΕΜ μου ούτε τίποτα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε την Κυριακή στην Κάλπη να δεις τι έχει να γίνει. Αν μπορεί να μας απαντήσει, να μου απαντήσει κάποιος για τα ανδρομικά αυτά, θα τα πάρουμε, λέει όχι. Ο εμπεγμός φτάνει πια. Όλα ψέματα λένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πάρουμε. Δεν περιμένει να πάρει ο κ. Στράγκος. Είναι από αυτούς που περίμεναν να πάρουν τα αναδρομικά και πήραν το 1 δέκατο. Το 1 δέκατο. Και περιμένουν να πάρουν μέχρι εκείνο το σημείο. Ναι, γιατί ρόπιτα του δώσανε. Δεν θα τα πάρουν. Ευχαριστώ κυρία Σβίγκου. Ευχαριστώ κύριε Πλεύρη. Ευχαριστώ κυρία Σβίγκου. Κυρία Ράνια Σβίγκου, υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΛΦΑ Αθήνα. Καλή επιτυχία κυρία Σβίγκου. Ο κύριο Πλεύρη, υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην ΑΛΦΑ Αθήνα. Συγγνώμη για την ένταση. Καλή επιτυχία κύριε Πλεύρη.